Να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιατί η ΟΝΕΔ και γενικότερα όλο το χρονικό διάστημα που έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των νέων συμμετέχετε ενεργά σε αυτήν την εκστρατεία. Πρόσφατα είδαμε ένα νέο βίντεο από την ΟΝΕΔ και ήθελα να σας ρωτήσω εάν τελικά οι νέοι σας ακούν, εάν οι νέοι σπέβδουν να εμβολιαστούν ή ακόμη ανησυχούν ή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι ακόμη δύσπιστοι. Πολύ σωστά είπατε. Τρέχουμε μια καμπάνια η οποία πλέον μετράει 7 μήνες και με διαζώσεις ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά. Τώρα βγάλαμε ένα βίντεο όπου νέοι επιστήμονες απαντούν σε απορίες νέων ανθρώπων σε έναν χώρο έτσι εξωτερικό, σε ένα καφέ. Κοιτάξτε να δείτε, η καμπάνια αυτή είναι μια διαρκής καμπάνια, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Ανεβαίνει το ποσοστό εμβολιασμού των νέων. Μιλάμε για μια ηλικιακή κατηγορία που σίγουρα, λόγω του ότι κακώς μεν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, νιώθει ότι είναι λιγότερο, ότι απολύτω λιγότερο από τον κορονοϊό, διστάζει, ειδικά τις πρώτες μέρες, ένα μέρος των νέων να εμβολιαστεί. Εδώ η λέξη κλειδί είναι σωστή ενημέρωση, η σωστή πληροφορία και είναι κάτι το οποίο προχωράει κάθε μέρα και θα συνεχιστεί, δεν θα σταματήσει. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό όμως, κύριε πρόεδρε, νέων οι οποίοι είτε αντιδρούν, δηλαδή δεν σκοπεύουν να εμβολιαστούν, είτε είναι ακόμη δύσπιστοι. Αυτούς πώς τους προσεγγίζετε και κυρίως αυτούς οι οποίοι λένε εγώ δεν θα εμβολιαστώ, δηλαδή υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν πείθονται. Ναι, υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό και αυτό το βίντεο ήταν λίγο διαφορετικό. Δεν βάλαμε καταξιωμένους μεγάλες ηλικίες επιστήμονες που μπορεί να θεωρούσαν ενδεχομένως ότι τους έκαναν και ένα μάθημα. Ας πούμε, σε αυτό το βίντεο, αυτό που κάναμε να πάρουμε νέα παιδιά, τα οποία ήταν στην πρώτη γραμμή και είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η μία γιατρός είναι και σε εμβολιαστικό κέντρο σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Η άλλη ήταν στα μεγάλα κύματα, τα δύο μεγάλα κύματα που δεχθήκαμε και είχαμε και τα δύο αντίστοιχα lockdowns σε κλίνες COVID, είναι σωστή πληροφορία. Σημαντικές πληροφορίες, για παράδειγμα, που ακούστηκαν σε αυτό το βίντεο και πρέπει να ακούσουν νέοι άνθρωποι, είναι ότι το 99 περίπου τα 100, περισσότερο από 95% όσων είναι διασωληνωμένους στους τελευταίους μήνες είναι ανεμβολιαστοί. Περισσότεροι επίσης από 95% των θανόντων των τελευταίων μηνών επίσης είναι ανεμβολιαστοί. Μία εκ των συμμετεχόντων στο βίντεο έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα νέων ανθρώπων οι οποίοι μέχρι και κατέληξαν, είτε γιατί δεν γνώριζαν ότι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε στα νέα παιδιά, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε με έναν τόσο άσχημο τρόπο αν ανήκουμε σε μια ευπαθή ομάδα ή αν έχουμε κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Να το αγνοούμε. Ναι, ναι. Καλό είναι το να το ελέγχουμε. Κύριε Μαρινάκη, παρατά θα βλέπουμε στα. Κοινώς δεν είμαστε άντροποι. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι εκτιμούν ακόμη ότι είναι άντροποι και το βλέπουμε αυτό και ήθελα και το σχόλιο σας για αυτά τα κορονοπάρτι που γίνονται στα νησιά, σε τουριστικές περιοχές. Μην κατηγορούμε συνεχώς στα νησιά, σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Οι καταστάσεις στα μπαρ, στα μπαράκια είναι παρόμοια. Να σας πω, καταρχάς δεν είναι όλοι όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, ας πούμε, περιπτώσεις ίδιες. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα ποσοστό το οποίο βέβαια είναι δυστυχές ότι υπάρχει, που είναι αρνητές. Εδώ νομίζω ότι περισσότερο αναφερόμαστε και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν καταλαβαίνω, νομίζω ότι κάνουν μια αντίσταση, δεν καταλαβαίνω σε τι, αντίσταση στο να ζήσουν κάνουν. Και υπάρχει και ένα ποσοστό ανθρώπων που είτε φοβούνται είτε θέλουν ακόμα περισσότερη ενημέρωση. Ναι, ή δύσπιστοι. Και εκεί πρέπει να πέσουμε πάνω για να σώσουμε τους ίδιους, τους δικούς τους ανθρώπους και όλους τους υπόλοιπους. Τώρα, ως προς τα πάρτι, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό, ότι είναι κάτι το οποίο είναι θλιβερό ως φαινόμενο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει πέσει πάνω σε συγκεκριμένες περιοχές που φαίνεται να είναι αυξημένο αυτό το φαινόμενο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα, πρώτον τον Πρωθυπουργό, ήταν η χώρα η οποία δώσε το παράδειγμα σωστών μέτρων. Για μένα τα μέτρα, τη λέξη κλειδί στα μέτρα είναι ο διαχωρισμός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι τιμωρητικό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όσο περνάει ο καιρός,
Δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα για εμβολιασμένους ή τέλος πάντων να υπάρχουν τα απολύτως αναγκαία μέτρα που επιτάσσουν ή που ζητούν οι ειδικοί. Και από εκεί πέρα κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, ενώ έχει τόσους μήνες τη δυνατότητα και συνεχίζει να την έχει και πρέπει να πάει να το κάνει, να γνωρίζει ότι θα έχει κάποιους περιορισμούς για μένα στο σύνολο των κλειστών χώρων και σε όλες τις περιπτώσεις που δημιουργείται ένας συνωστισμός. Και νομίζω ότι θα πορευτούμε. Ναι. Γι' αυτό και η μόνη λύση είναι να εμβολιαστούμε. Τη στάση σε κάθε περίπτωση δείτε, το λέτε και εσείς κάθε μέρα και έτσι πρέπει, πέραν των στοιχείων που σας είπα, δείτε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων, τέλος πάντων υπάρχουν αρκετά κρούσματα κάθε μέρα, πόσο αποδοτικό είναι το εμβόλιο, πόσοι άνθρωποι που μπορεί να κόλλησαν δεν νοσούν σοβαρά, πώς δεν αυξάνεται όπως αυξάνονταν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, δεν αυξάνονται οι κλίνες, οι κατηλημμένες και οι διασωληνωμένοι. Αυτά πρέπει να τα δει ο κόσμος και να σπεύσει να εμβολιαστεί. Τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης, πώς την βλέπετε, κύριε Μαρινάκη? Εγώ πριν από 5 μήνες, μαζί με το σύνολο των μελών μας, γιατί όλη αυτή η δουλειά δικά στην εμβόλια ομαδική, πήρα μια πρωτοβουλία. Να στείλουμε μια επιστολή στους επικεφαλείς όλων των νεολαίων να υπογράψουμε ένα απλό κείμενο, μη πολιτικό. Ναι, το θυμάμαι που το λέγαμε. Να μιλάει την ασφάλεια, είχαμε μιλήσει και στην εκπομπή σας. Ναι. Την αποδότη κατά των εμβολίων. Η απάντηση που πήραμε από όλες τις νεολαίες ήταν αρνητική. Ευγενική μεν, όχι κατά των εμβολίων δε, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν αρνητική. Όχι κοινή πέρασαν προσπάθεια δηλαδή. Μήνες. Για να μην γίνει κοινή προσπάθεια. Ακριβώς. Πέρασαν πάρα πολλοί μήνες και είδαμε μετά από 4 μήνες, 5, με χαρά το κοινάλι να ανακοινώνει μια κεντρική καμπάνια. Έστω και αργά καλά ήταν καλή είδηση. Mm-hmm. Και είδαμε μετά από 6 μήνες να βγάζει για πρώτη φορά στο site υπέρ των εμβολίων μία αφήσια νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένο δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη με πρώτο τον τέος αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη, τα οποία μιλούν ξεκάθαρα. Μιλούν ξεκάθαρα μια ρητορική η οποία μόνο υπέρ του εμβολιασμού δεν είναι. Και παραμένουν. Η κυρία Τζάκρη στη Βουλή αμφισβήτησε στην πραγματικότητα με έναν έμεσο αλλά ξεκάθαρα αμφισβητούμενο τρόπο την άδεια του εμβολιασμού. Ξέρετε κάτι, δεν θα πω εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των εμβολίων. Αλλά αυτό που θα πω είναι ότι η στάση του πάρα πολλές φορές δείχνει σαν να επενδύει στην αποτυχία. Η αποτυχία δεν είναι αποτυχία του Κυριακού Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΡ. Η αποτυχία είναι κάτι το οποίο θα είναι οδυνηρό. Και εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη συλλογική μάχη που θα κληθούμε να δώσουμε σε όλη μας τη ζωή. Άλλωστε είναι ένα θέμα. Λοιπόν, του μέλλοντος θα καταγράψει τη στάση του καθενός. Και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αφορά τη ζωή τη δική μας, νέων ανθρώπων, των μεγαλύτερων από εμάς ανθρώπων και των ανθρώπων που μας έχουν περισσότερο ανάγκη, που μας μεγάλωσαν. Θέμα δημόσιας υγείας και αφορά όλες τις ηλικίες, κύριε Μαρινάκη. Και την εργασία μας και την επιστροφή στην κανονικότητα, προφανώς. Δεν πρέπει οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη ένα τακτικό χειρουργείο ή ανάγκη να μπουν στο νοσοκομείο να μην μπορούν να μπουν, επειδή ένα ποσοστό ανεμβολίαστον, όσο και να είναι αυτό, φαίνεται ότι θα νοσήσει και το χειμώνα μπορεί να πρέπει να καταλάβει τις κλίνες. Είναι μια ευθύνη, ειδικά όσοι έχουμε οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα, να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική μάχη. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους μας να εμβολιαστούν για να πάρουμε πίσω. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές παίρνει πολιτική χρειά, δυστυχώς δεν πρέπει να έχει, είναι θέμα υγείας. Δεν πρέπει να έχει και τώρα το καταλάβουν όλοι. Ναι. Πάμε σε κάτι άλλο και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, που έχει όμως πολιτική χρειά και δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και τις αντιδράσεις τις οποίες συγκέντρωσε. Δεν ξέρω τι εισπράτετε εσείς από την νεολαία, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι και τη βάση ελάχιστης εισαγωγής θα καταργήσει και ότι αρκετοί φοιτητές, πάρα πολλοί, έμειναν εκτός της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω πολύ για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ήταν κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια, 4,5 χρόνια. Δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό. Το μόνο που έκανε ήταν να χαϊδεύει τα αυτιά και να προσπαθεί να λαϊκίσει στο πιο ευαίσθητο ζήτημα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα χωρίς σχέδιο ίδρυση σχολών, πανεπιστημιοποίηση στον ΤΕΗ χωρίς κανένα προηγούμενο σχέδιο. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Δεν έχουμε κρυφτεί ποτέ. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, προεκλογικά ήταν μια από τις βασικές του προτάσεις η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θεωρώ η δική μας πρόταση ήταν μια οριζόντια βάση εισαγωγής. Το Υπουργείο Παιδείας το πήγε παρακάτω με ένα πολύ σωστό σκεπτικό, βάζοντας μέσα στο παιχνίδι και τις σχολές. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ένα σωστό μέτρο. Το τι πιστεύει η κοινωνία το βλέπουμε από μετρήσεις. Η κοινωνία είναι αναφαντών υπέρ αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και μάλιστα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέ. Μάλιστα.
Εδώ το θέμα είναι, το ανέδειξε το Υπουργείο, το ανέδειξε και ο Υπουργός, είναι τι ποσοστό των εισαχθέντων αποφυτούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις με το βλέμμα, ναι μεν στο παρόν, αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον. Το να βάζουμε ανθρώπους μέσα σε μια σχολή, οι οποίοι δεν έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, τις οποίες η ίδια η σχολή θέλει. Mm-hmm. Μόνο και μόνο για να λέμε ότι έχουμε περισσότερους φοιτητές, που εδώ πέρα η διαφορά δεν είναι όλα αυτά τα υπερβολικά. Θα φανεί στο μέλλον ότι δεν είναι έτσι μετά, γιατί αυτά τα παιδιά λέτε δεν θα αποφοιτήσουν. Τις σωστές ευκαιρίες και τις σωστές γνώσεις στα παιδιά, ούτως ώστε να μπορούν στη συνέχεια να ανταπεξέλθουν, να μπορούν να βρουν δουλειά, να είναι ένα κράτος το οποίο να είναι ειλικρινές απέναντι τη νέα γενιά και να μην την κοροϊδεύει τη νέα γενιά. Μάλιστα. Γιατί πολλοί με το μανδύα του νέου όλα αυτά τα χρόνια κάναν πολύ κακό στο νέο με πρώτο κυριότερο τον κύριο Τσίπρα. Να είστε καλά κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία.